Χρόνια σταθμό ζωής. Είναι απίστευτο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Okay, γεια σας, είμαι ο 267 ή αλλιώς Μιχάλης Σαουσόπλος, το δεύτερο πρόγραμμα που γιορτάζει τα 50 του χρόνια στους 103,7 στα FM. Στο ξεκίνημα, μάλλον ότι το κτίριο είναι ακριβώς το ίδιο και δεν είναι μόνο το κτίριο, είναι και οι δονήσεις, τα vibes, τα λεγόμενα. Μπαίνοντας μέσα στο ασανσέρ, άρχισα να αισθάνομαι αυτούς τους περισσότερους παλμούς που πάντα αισθανόμουν τις Κυριακές όταν έκανα εκπομπή. Μέτρησα τους παλμούς μου. 170 και θυμάμαι ότι και τότε ήταν 170 που θα πει 19 χρόνια μετά, από καρδιολογικής άποψη με μια χαρά. Ξέρετε, δεν έχω σχεδιάσει τίποτα απολύτως. Μου είπαν ότι μία ώρα θα παίξεις, κοίταξε να παίξεις καλά, κοίταξε να τα πεις σωστά. Δεν έχω σχεδιάσει τίποτα. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς που ακούτε και που συμμετέχετε στη γιορτή του δεύτερου προγράμματος για τα 50 του χρόνια, θα θέλετε να σας θυμίσουμε κάποια πράγματα που συνέβαιναν εδώ ή που συνέβησαν στον καθένα μας προσωπικά. Θα συγκεντρωθώ και θα προσπαθήσω να το κάνω από το επόμενο τραγούδι. Κάποια στιγμή θα βοηθήσουν και τα δικά σας τηλεφωνήματα.
Δεν ξέρω αν είπα στην αρχή ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους υπεύθυνους του δεύτερου προγράμματος που με θυμηθήκανε. Thank you, thank you, thank you. Επίσης να πω ευχαριστώ πάρα πολύ στον Χάρη Κουτουλογέννη, ο οποίος είναι στον ήχο. Έλεγα λοιπόν, ναι, άρχισα να θυμάμαι πώς για πρώτη φορά ήρθα στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ τότε. Ήμουν πειρατής. Πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια πριν. Ήταν το 1983 όταν, αν δεν κάνω λάθος, έκανε μια εκπομπή. Το αν δεν κάνω λάθος είναι όσον αφορά την ημερομηνία. Το 1983 λοιπόν, ο Διονύσης Αβόπουλος έκανε μια εκπομπή χειμερινό ηλιοστάσιο και είχε διάφορα θέματα κάθε φορά. Κάποια στιγμή ένα από τα θέματα ήταν οι πειρατές. Θεωρούμε τότε από τους γνωστούς στην Αθήνα, στην Αττική, και έτσι με φώναξε. Παρουσιάσαμε κάποια εκπομπή. Μάλιστα, εγώ εξέπεμψα τότε, θυμάμαι, από το σπίτι μου που είχα τον πειρατικό σταθμό στα κρυφά και έγινε και σύνδεση για πρώτη φορά του δεύτερου προγράμματος με έναν πειρατικό σταθμό στον αέρα. Αμέσως μετά, σε κάποια συνάντηση που είχαμε με τον Διονύση Σαββόπουλο και με κάποια άλλα παιδιά που ήταν από τον χώρο των πειρατών, μας ρώτησε ποιος είναι αυτός που θα ήθελε να έρθει μόνοι μας στην ΕΡΤ. Οι άλλοι δεν ήθελαν. Ο μόνος που είπα, που σήκωσα το χέρι μου και λέω, εγώ μπορώ. Πράγματι λοιπόν έγινε η επαφή και ήρθα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, γνώρισα τη Σοφία τη Μιχαλίτζη, στην οποία έκανα μια πρόταση για 4 κυριακάτικες εκπομπές. Μόνο 4 κυριακάτικες. Έδωσα τίτλο στην εκπομπή «Παλιά καραβέλα», ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί. Και ήρθε η ώρα να κάνω την πρώτη εκπομπή. Φοβερό το άγχος. Θεωρούμουν πολύ γρήγορο στο μικρόφωνο και στα πειρατικά χρόνια. Λοιπόν, όταν ήρθα εδώ, τι να κάνω. Μια μέρα πριν λοιπόν γίνει η εκπομπή, είχα αγχωθεί πάρα πολύ. Τότε είχα γνωστό τον Αντώνη τον Ανδρικάκη, το οποίο του παρακολουθούσα και τις εκπομπές και τα κείμενα γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή μιλήσαμε στο τηλέφωνο, τον έφερα από το σπίτι, κάτσαμε εκεί, αρχίσαμε πίτσες, μπύρες, τα λοιπά. Του λέω, έχω ένα πρόβλημα. Μου λέει, τι, γράψε μου κανένα κείμενο. Τι θα πω αύριο. Μα μου λέει, είσαι τρελός, εσύ τα λες καλά, μια χαρά. Του λέω, σε παρακαλώ, γράψε μου κείμενο. Πράγματι λοιπόν, ο Αντώνης Ανδρικάκης έγραψε τα κείμενα που ποτέ δεν χρησιμοποιούσα εγώ κείμενα σε εκπομπές μου για την πρώτη μου εκπομπή. Ηθικών δίδαγμα. Όταν γράφεις καλά κείμενα, γίνεσαι γενικός διευθυντής στο ραδιόφωνο. Ήταν ο Rod Stewart με το Baby Jane, να σας λέω και τους τίτλους, αν και τα τραγούδια τα ξέρετε. Θα σας πω το εξής, αν δεν σας αρέσουν, παραπονηθείτε μόνο σε μένα, γιατί εγώ τα έχω επιλέξει και έχω επιλέξει παλαιότερα, έτσι. Σας έλεγα λοιπόν τη συνέχεια της ιστορίας. Μετά την παλιά καραβέλα, αφού έπαιξα 4 Κυριακές, πέρασε και ένας μήνας και ήλθε η πρόταση. Ήρθε η πρόταση για ζωντανή εκπομπή και κατά κάποιο τρόπο πιο μόνιμη εγκατάσταση στην ΕΡΤ. Πράγματι λοιπόν, συζητήσαμε πάλι με τη Σοφία τη Μιχαλίτση. Μόνο με τη Σοφία Μιχαλίτση συζητούσα τέτοια θέματα, γιατί ήταν και η αρχηγός εδώ μέσα.
Τι πνεύμα, απίστευτο. Την αγάπαγες και τη φοβόσουνα ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς το είχε πετύχει αυτό. Τη φοβόσουνα όμως στην περίπτωση που κάτι δεν έκανες καλά, έτσι δεν είναι. Και θα μαρτυρήσω διάφορα πράγματα που έκανα που η Σοφία ποτέ δεν τα ήξερε. Θα το κάνω όμως πιο κάτω αυτό. Έτσι λοιπόν συμφωνήσαμε, δέχτηκε να κάνω εκπομπή κάθε Κυριακή 12 με 1. Όχι, με συγχωρείτε, 11 με 12. Συγγνώμη, 11 με 12. Και μετά, από λίγο καιρό, μου λέει, θα ξαναβγαίνεις 1 με 1:30. Γιατί τότε έμπαινε και το δεύτερο πρόγραμμα σε δίκτυο σε όλη την Ελλάδα κτλ. Και ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα τη στήσω την εκπομπή. Είπα 5 ιδέες και βεβαίως μίλησα για ζωντανή εκπομπή. Εκεί έμεινε, ξέρει, μου λέει ζωντανή δεν κάνουν. Ζωντανή κάνει το πρώτο πρόγραμμα από τις μουσικές ο Γιάννης Πετρίδης, δεν το ακουμπάμε. Εδώ κάνει ο Ηλίας Ξινόπουλος, ο Άκης Έβενης. Λέω, παιδιά, τι γίνεται, εγώ έχω μάθει να έχω τα πικά μπροστά μου κτλ. Το δέχτηκε η Σοφία. Υπήρχαν κάποιες μάχες τότε και γιατί να δουλεύει τα pick-up και τα λοιπά και αυτό και είναι καινούριος. Εν πάση περιπτώσει όλα έστρωσαν, όλα πήγαν καλά και ξεκίνησε η εκπομπή την οποία την λέγαμε ο 267 στο στούντιο της Κυριακής, κάπως έτσι, ο 267 την Κυριακή στο στούντιο, στο δεύτερο πρόγραμμα, έτσι λέγονταν η εκπομπή. Ήθελα από τότε να δημιουργώ, να προσπαθώ τουλάχιστον να δημιουργώ εικόνες μέσα από το ραδιόφωνο. Και πίστευα ότι το να παίξεις καλή μουσική ή όποια μουσική, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Ότι χρειάζεσαι να είσαι πιο κινητικός, να έχεις πιο πολλούς ακροατές στο τηλέφωνο, να έχεις καλύτερη επαφή. Ξέρετε κάτι, όσοι μας ακούνε τώρα και δεν θυμούνται το δεύτερο πρόγραμμα, θα πρέπει να τους πούμε ότι τα πράγματα δεν είχαν καμία σχέση ραδιοφωνικά, αλλά και όχι μόνο, και κοινωνικά, αλλά ας εντοπιστούμε μόνο στο ραδιοφωνικό, καμία σχέση με τα σημερινά γεγονότα και τα πράγματα, τα οποία ανοίξει ένα ραδιόφωνο, ακούς 200 σταθμούς εκεί, ανοίξει τηλεόραση, βλέπεις άλλους τόσους. Τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή κάθε Κυριακή και ένα από τα highlights του προγράμματος, μάλλον δύο ήταν τα highlights, ήταν το ανέκδοτο της ημέρας. Θυμάμαι ότι μετά από αρκετά χρόνια μου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, όπου και να βρισκόμασταν, είτε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, σταματάγαμε, έπρεπε να ακούσουμε το ανέκδοτο της ημέρας. Το ανέκδοτο της ημέρας λοιπόν ήταν ιστορική στιγμή για την εκπομπή. Στην αρχή είχα αποθήκη, κάβα που λέμε, 5-10 ανέκδοτα και ξεκίνησα. Αλλά μετά, επειδή ήταν πάρα πολύ καλά και είχαν επιτυχία αυτά τα ανέκδοτα, μετά όποιος με έβλεπε στον δρόμο, με σταμάταγε και μου λέγανε τα χιλιάδες ανέκδοτα. Με αποτέλεσμα να έρχομαι τις Κυριακές εδώ και να είμαι έμφορτος, να έχω τα καλύτερα ανέκδοτα και μέσα από τα καλύτερα να μπορώ να επιλέγω το πολύ πολύ καλύτερο από όλα. Τα ανέκδοτα λοιπόν ήταν ιστορικά, όπως ιστορικά ήταν και τα γκάλο που έκανα. Πάντα κάθε Κυριακή έδινα ένα θέμα, έδινα και ένα τηλέφωνο, εκεί είχαμε άλλα προβλήματα, θα τα πω πιο κάτω. Προβλήματα, ωραία. Να σας πω το εξής για να περάσω στο επόμενο τραγούδι, ότι πρόβλημα εγώ σαν εξωτερικός παραγωγός δεν είχα ποτέ εδώ. Όλοι ήταν συνεργάσιμοι και μάλιστα μου λέγανε τι γίνεται, σου επιτρέπουν να παίξεις το τάδε τραγούδι, μου λέγανε οι άλλοι πειρατές, οι άλλοι disc jockeys απ' έξω. Πραγματικά δεν ένιωσα κανενός είδους σκιά, καμία πίεση, έκανα αυτό που πραγματικά ήθελα. Bye.
Ακούσαμε λίγο από Eric Clapton το Bad Love. Από ό,τι μου λένε, ψιλολισάτε στα τηλέφωνα, θα περίμενε να κάνει λίγα υπομονή. Θα πω και εγώ αυτά που θέλω, εντάξει, μην τρελαθούμε. Έχω να τα πω στην ΕΡΤ 17-18 χρόνια πόσο είναι. Έλεγα λοιπόν για τα ανέκδοτα τα οποία ήταν ιστορικά και εντάξει, φαντάζομαι ότι θέλετε να σας πω και ένα ανέκδοτο. Αυτό που το ανέκδοτο που θα σας πω δεν διεκδικεί έτσι εκείνο την επιτυχία των τότε ανεκδότων, γιατί έχω φύγει από τα ανέκδοτα γενικώς και δεν μου αρέσουν, τα έχω βαρεθεί. Παρ' όλα αυτά, είναι δύο φίλοι λοιπόν, και νομίζω ότι οφείλω να το πω. Είναι δύο φίλοι, πάρα πολύ κολλητοί. Ο ένας από αυτούς έχει ένα σκυλί στο οποίο έχει ακουμπήσει όλη την ψυχή. Κάποια στιγμή χρειάζεται αυτός να πάει στην Αμερική για μια δουλειά. Λέει, τι θα κάνω με το σκύλο, δουλειά στο ρε, μεγάλε, θα το κρατήσω εγώ. Του δίνει το σκύλι, φεύγει. Αυτός λέει, σε 10 μέρες θα επιστρέψω. Πάει στην Αμερική, την 4η-5η ημέρα, του τηλεφωνεί ο φίλος του, του λέει, έλα, τι γίνεται, Γιώργο. Λέει, άσε, λέει, τι σημαίνει, λέει, σημαίνει τίποτα, λέει, άσε, λέει, το σκυλί, λέει, πέθανε. Πέθανε, του πέφτει το ακουστικό, πέφτει κάτω άνθρωπο στην Αμερική που ήταν, να τα εμφράγματα, να τα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τον κουβαλάνε στο νοσοκομείο, memorial, ξέρετε, καλώδια, αυτό, παλμογράφη, καρδιογράφη. Τον γλιτώσανε τελικά, του κάνανε και επέμβαση. Μετά την επέμβαση, μετά από κανένα μήνα που συνήλθε, ήταν μέσα στο νοσοκομείο και ήταν λίγες μέρες πριν βγει έξω, τηλεφωνεί στο φίλο του, του λέει, ρε, εσύ, τι έκανες, ας πούμε, κατά κίνδυνο κότεψες να με σκοτώσεις. Δεν του λένε έτσι. Πέθανε το σκυλί το αγαπημένο μου και με πήρες και μου πες, πέθανε το σκυλί, παρά λίγο να με στείλεις στον τάφο. Λέει, τι να έκανα, ρε, αγόρι μου, τι να σου λέω. Θα μου στείλεις ένα γράμμα τη μια μέρα, μου λες κάτι. Το σκυλί ανέβηκε, ας πούμε, στα κεραμίδια. Ωραία, θα έλεγα, ανέβηκε στα κεραμίδια. Μετά την άλλη μέρα θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο, μου λέει, το σκυλί, ξέρεις, έπεσε κάτω λιγάκι το πόδι του, τσάκισε. Την τέταρτη μέρα θα μου στείλες ένα άλλο γράμμα που θα έλεγε το σκυλί ασθενή σοβαρά. Θα το πιανά και θα το καταλάβαινα. Εντάξει, του λέει, δεν το ξέρω κι εγώ, έπρεπε να σε ενημερώσω. Εντάξει, για χαρά, τι γίνεται, του λέει, πότε επιστρέφεις, σε κανένα 2-3 μέρες επιστρέφω, του λέει, να τελειώσω όλες τις εξετάσεις και έρχομαι. Εντάξει, εντάξει. Τη δεύτερη μέρα παίρνει γράμμα από το φίλο του. Η μαμά σου ανέβηκε στα κεραμίδια. Αυτή την εβδομάδα το ραδιόφωνο γιορτάζει. Μετρήσαμε τα κεράκια και βρήκαμε πως το δεύτερο πρόγραμμα κλείνει μισό αιώνα ζωής. 1952-2002. Και εμείς θυμόμαστε και σας θυμίζουμε σημαντικές στιγμές μιας ραδιοφωνικής διαδρομής. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. 50 χρόνια σταθμός ζωής. Από ό,τι μου λένε, έχουμε τηλέφωνο, κάτσε να το κάνω όπως το έλεγα τότε. Παρακαλώ! Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα. Ποιος είσαι? Λέγομαι Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο, και... τι κάνεις, από πού τηλεφωνείς? Από τις Πρέσπες. Από τις Πρέσπες. Από τις Πρέσπες. Από το χωριό του Βροντερός συγκεκριμένα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πώς χρόνο είσαι? Είμαι 34. Okay. Τι έχεις να μου πεις, Χρήστο, από τις Πρέσπες? Ότι είχαμε έρθει για δουλειά με την εταιρεία, ναι, και απεγνωσμένα ψάχνουν να βρούμε κάπου να φάμε, αλλά δυστυχώς τα πάντα είναι κλειστά. Πότε, ρε παιδί μου? Έχουμε φύγει από τη Φλόρινα που είχαμε μια δουλειά σε ένα φράγμα, την ΔΕΗ. Ναι. Και τώρα έχουμε πλέξει εδώ πέρα, ψάχνουμε και θες να σου δώσω, θες να σου δώσω εγώ πληροφορίες για τις Πρέσπες που έχει φαγητό? Αν έχει, να μας πεις, ναι. Λοιπόν, περιμένετε. Εφόσον μας ακούνε στις Πρέσπες, μας ακούς και εσύ. Αν κάποιος ξέρει πού πρέπει να πάει ο φίλος μας ο Χρήστος για να πάει να φάει, δεν έχει παρά να τηλεφωνήσει τώρα. 010 60 13 167 και 8. Πες μου κάτι, στις Πρέσπες πρέπει να έχει ψάρι, ρε παιδί μου. Πήγαμε στους ψαράδες, όλα τα εστιατόρια είναι κλειστά εκεί. Τέτοια ώρα. Ναι, τέτοια ώρα, δυστυχώς. Μάλιστα. Θα σου βάλω ένα τραγούδι, θες να το αφιερώσεις κάπου? Βεβαίως, θα το αφιερώσω στις γυναίκες των τριών μας. Είμαστε τρεις άντρες. Τρεις και τρεις γυναίκες μαζί? Βεβαίως, τρεις γυναίκες θα αφιερώσουμε. Και αν καεί η μία? Δεν καίγεται καμία ίδια. Οκ, οκ. Bye-bye. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. I got my first real six string. Boy, it at the five and done. Played it till my fingers bled. Yeah, I was one.
Να, αυτό παθαίνουμε. Όταν δίνουμε το τηλέφωνο, σταματάμε τα τραγούδια και πρέπει να μιλήσουμε. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Καλησπέρα, Κωνσταντίνος λέγομαι. Κωνσταντίνε, από πού? Από κινητό, είμαι στο νομό Φλόρινας, είμαι αντιπρόσωπος. Μάλιστα. Και είμαι 100 μέτρα πριν το Τελωνείο εδώ στα σύνορα με τη Ιουγκοσλαβία. Βγαίνεις για έξω? Όχι, πάω για δουλειά ακριβώς στα σύνορα και ξαναγυρίζω. Όσο για το φίλο μου από τις Πρέσπες, ας κατέβει στη Φλόρινα να φάει στα Γκούτσι. Δεν έχει τίποτα, την πατήσαμε και ήδη. Οκ, θες να πεις κάτι? Τίποτα. Πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια που μας ξανθύμισες. Είσαι από τους παλιούς ακροατές? Όχι και πάρα πολύ παλιός. Κατάλαβα. Μόλις πριν από 10 λεπτά, ας πούμε. Κοίταξε, από τη στιγμή που έχεις αντέξει 10 λεπτά μαζί μου, είσαι πάρα πολύ παλιός ακροατής. Για να μην σου πω ότι είσαι παλιά ακροατής. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Bye bye. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην βάλουμε ακόμα τραγούδι, γιατί πρέπει να πω ένα-δύο πραγματάκια. Okay. Σας μιλούσα λοιπόν για την ατμόσφαιρα της Παρασκευής. Την Παρασκευή περνάγαμε τέλεια όλοι εδώ μέσα. Και επίσης, έστεινα και μία βρωμοδουλειά που έκανα τις Κυριακές. Αυτό μπορώ να το πω, κι ας μ' ακούει η Σοφία Μιχαλίτση. Δεν φοβάμαι πλέον. Ερχόμασταν, εμένα πάντα μου άρεσε η μουσική, τα τραγούδια να παίζουν πιο γρήγορα από το κανονικό. Τα καινούργια pick-up που υπάρχουν, όσες στροφές θέλεις, του δίνεις παραπάνω του τραγουδιού και ακούγεται λιγάκι πιο γρήγορα. Βέβαια, αυτό είναι στο υποσυνείδητο. Δεν ήταν πάρα πολλές στροφές που ήθελα να δώσω, απλώς να ακούγονται τα τραγούδια πιο γρήγορα, ώστε να δένουν και με τη δική μου ροή και γενικά το νεανικό του πράγματος κτλ. Έλα όμως που τα pick-up ήταν τα μεγάλα, τα βαριά pick-up κτλ. Δεν είχαν στροφοσκόπιο, δηλαδή να ανεβάσει στροφές. Τι έπρεπε να κάνουμε? Πήγα λοιπόν μια μέρα σε ένα τεχνικό, του λέω: αγόρι μου, θέλω να κάνω αυτό και αυτό, να ανεβάσω 1 με 1,5 στροφές παραπάνω. Μου λέει, ναι, αλλά θα μας βάλουν χέρι, θα μας φωνάξουν κτλ. Λέω, ξέρω, θα κάνουμε. Το κανόνισα λοιπόν και ερχόμουν τις Κυριακές από τις 9, ενώ είχα εκπομπή στις 11. Το στούντιο ήταν άδειο, γιατί γινόντουσαν οι προηγούμενες εκπομπές, ήταν ηχογραφημένες. Και κράταγα εγώ τσίλιες και αυτός σήκωνε ολόκληρο pick-up, το ξεβίδωνε, έβαζε μία βίδα παραπάνω, κάποια κομπίνα έκανε και το pick-up έπαιζε πιο γρήγορα. Κάποιες φορές το είχαμε αφήσει και το είχαμε ξεχάσει, δεν το διορθώναμε την επόμενη φορά. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να το πω, ήταν η μοναδική αμαρτία που είχα κάνει. Σοφία, ζητώ συγγνώμη. Έχω τηλέφωνο, παρακαλώ, ποιος? Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου? Κωνσταντίνος, από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο, από κέντρο. Οκ, okay, Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Μια χαρά, εσείς? Στο αυτοκίνητο σε πετυχαίνω. Στο αυτοκίνητο, ναι, οδηγάω, okay. Σας ακούω πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι και παλιός ακροατής και ναι, καινούριος ξανά. Κατάλαβα. Δηλαδή, κάναμε και εμείς το διάλειμμα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας. Εντάξει. Μου έχετε θυμίσει πάρα πολλά πράγματα, ιδίως από τα γυμνασιακά χρόνια. Ναι. Περιμένω το, κακό με τους ακροατές. Το για να ακούσουμε το δεύτερο. Κατάλαβα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ξέρεις, το κακό με τους ακροατές είναι ότι είναι οι μόνοι που γερνάνε. Οι παρουσιαστές δεν γερνάνε. Παραμένουν στην ίδια ηλικία ακριβώς. Όπως την ώρα που τους γνωρίσατε. Όχι, μας το ευχαριστώ. Έτσι. Ζωντανή δουλειά. Okay. Λοιπόν, για πού πρόκειται να πας τώρα? Θα διασχίσεις όλη την Αθήνα με το αυτοκίνητο? Όχι, πηγαίνω σπίτι από τη δουλειά. Α, πού είσαι παντρεμένος? Αν? Είσαι παντρεμένος? Ναι, παντρεμένος. Να πρόσεχες, αγόρι μου. Λοιπόν, άντε, πήγαινε. Έχεις και πεθερά στο σπίτι? Όχι, δεν τα είχα. Α, καθάρισες, εντάξει, οκ. Okay. Άντε, να περνάς καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στο δεύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλές εκπομπές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια. I'm gonna try.
Μάλιστα. Οκ, okay, και πάλι μαζί. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, ή αλλιώς 267, στο δεύτερο πρόγραμμα που γιορτάζει τα 50 του χρόνια στους 103,7 στα FM, που το τηλέφωνο είναι 010-60-13-167-8. Έχω ακροατή στον αέρα. Αμέσως μετά τον ακροατή θα σας πω και κάτι άλλο που μας συνέβη τότε που κάναμε εκπομπές. Παρακαλώ, ποιος. Ναι, καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας. Κώστα. Έχουν βγει τρεις με το ίδιο όνομα. Είναι απίστευτο. Πέσαμε σε φλέβα από Κώστα. Είναι σπάνιο το όνομα. Okay. Θυμάμαι από την εποχή της παλιάς καραβέλας. Ω, από το ξεκίνημα. Από τότε, ναι. Πώς χρονίζεις, 22 δηλαδή τώρα. Περίπου. Okay. 36. Λοιπόν, και θυμάμαι και τους διαγωνισμούς και τα τηλέφωνα που βγάζεις στον αέρα. Πες μου κάτι, το διαγωνισμό που είχα κάνει με τα κοχύλια, τον θυμάσαι ποτέ? Όχι, θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι με την συνταγή μαγειρικής, ναι, που σου είπε μια κοπέλα. Μην πεις τι μου είπε τώρα, γιατί θα μας το κόψουν. Και θυμάμαι τι σου είπε και πέθανα στο γέλιο και εσύ το κατάλαβες. Τι να κάνω, κάτι πρέπει να πω. Και από τότε, ναι, και από τότε δεν βγαίνουν τηλέφωνα ζωντανά στον αέρα. Δεν βγαίνουν ζωντανά? Τότε δεν. Όχι, δεν όχι. Δεν έβγαλες πάλι τηλέφωνο. Όχι, όχι, έβγαλα. Έβγαλα. Ναι, ξέρεις τι έκανα, μπράβο, έχεις δίκιο. Έδινα το τηλέφωνο, έδινα το θέμα, έπαιρνα το τηλεφωνικό γκάλαπ, το οποίο το ηχογραφούσα επί τόπου, επί 10 λεπτά και μετά τα έβγαζα έτσι. Ναι, ναι, πολύ, ναι, το είχα καταλάβει. Όπως και επίσης αυτό με το πηγαίνει. Είχες προσπαθήσει να με πάρεις να βρεις, έτσι. Το είχα καταλάβει κι εγώ ότι κάτι σημαίνει, δεν γίνεται, λέω, να παίζει έτσι. Έτσι γινόταν, γιατί έπρεπε να κάνουμε διάφορα πράγματα τότε. Καταλώς. Η τεχνολογία δεν ήταν αυτή που είναι τώρα. Και ως εκ τούτου έπρεπε να βρούμε τρόπους να αποφεύγουμε κανένα δυο που θέλανε να παίξουν παραπάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια το δεύτερο πρόγραμμα για τις πολύ ωραίες στιγμές που μας έχει χαρίσει. Βεβαίως, και οι στιγμές εκείνες ήταν ωραίες και ιδιαίτερα εκεί στο 83 τριγύρω. Όχι γιατί ήμασταν εμείς εδώ, εν πάση περιπτώσει η ομάδα ήταν καλή. Και σήμερα, αυτές τις μέρες, εν πάση περιπτώσει, ακούτε κάποια δείγματα από το ραδιόφωνο που είχε στήσει τότε η Σοφία Μιχαλίτση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, τι θα σας έλεγα, Τι θα σας έλεγα. Για κάτι που μου κάνουν νόημα, σαν να με μουτζώνουν. Ναι. Σε μία από τις εκπομπές που είχα κάνει, έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνο. Κάποια στιγμή μου λένε κάποιο, μου λέει ο ηχολήπτης, μου λέει: έχεις ένα τηλέφωνο, το σηκώνω λοιπόν και ακούω τη φωνή του Διακογιάννη. Γιάννης Διακογιάννης. Λέει: καλημέρα, δεν μπορώ να τον κάνω βέβαια. Λέει: εσύ είσαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, πώς σε λένε? Μου λέει: λέω, ναι. Μου λέει ο Γιάννης Διακογιάννης: α, κύριε Διακογιάννη, του λέω, ναι. Μου λέει: θα ήθελα να σου απαντήσω στον γκάλωπ που κάνεις. Λέω: μισό λεπτό. Ήταν ακόμα τότε που το έκανα ζωντανά τον γκάλωπ, δεν το ηχογραφούσα και να το παίζω μετά από 10 λεπτά. Λέω: μισό λεπτό, κύριε Διακογιάννη, επειδή δεν σας ακούω καλά, πράγματι η γραμμή δεν ήταν καλή. Δώστε μου το τηλέφωνο να σας πάρω πίσω. Μου το δίνει λοιπόν το τηλέφωνο. Τι παίρνω πίσω, βούιζε το τηλέφωνο. Βούιζε το τηλέφωνο λοιπόν, να έχω βγει από τα ρούχα μου. Να έχω έναν τέτοιο στάρ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, ήταν ο Μητσικώστας άγνωστος τότε, που είχε αρχίσει και έκανε πλάκες από μόνος του. Αυτό μου το είπε μετά από πολλά χρόνια ο Γιώργος Μητσικώστας, όταν κάπου συναντηθήκαμε. Για να δούμε πώς είναι ο Μητσικώστας τώρα στη γραμμή, παρακαλώ, ποιος. Καλησπέρα. Άλλαξε και η βάρδια των ηχοληπτών απ' έξω, μόνο που δεν ξέρω το όνομα. Λοιπόν, καλησπέρα, ποιος είναι? Ο Νίκος από Γιάννενα. Γεια σου, Νίκο, από τα Ιωάννινα, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Είσαι καλά? Μια χαρά. Έχεις ζέστη σήμερα όπως έχει εδώ? Όχι, όχι. Στα δροσερά. Πες μου. Τίποτε. Απλά θέλησα να πάρω τηλέφωνο να ευχαριστήσω το δεύτερο πρόγραμμα για αυτά που μας προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Είμαι φανατικός του δεύτερου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την εποχή του Λυκείου βασικά. Mm-hmm. Και αν είναι εφικτό, να ακούσω κάτι από Genesis, έτσι, μιας και παίζεστε. Να σου πω κάτι. Έχω έρθει για να σου πω την αλήθεια. Έχω φέρει τα CD μου για να μην αναστατώνω. Ποιο θέλεις, γιατί υπάρχει τεράστια δυσκολία. Δεν έχω πρόβλημα. Θέλεις κάτι από Genesis, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει άνθρωπος, γιατί ξέρεις, έχουν έρθει 17 χρόνια, 18. Αν υπάρχει άνθρωπος στη δυσκολία, πράγμα που πολύ πιθανό είναι, θα βρούμε ένα Genesis και θα στο παίξουμε, οκ? Okay? Ευχαριστώ πολύ και πάλι ευχαριστώ το δεύτερο για αυτά που μας προσφέρει. Οκ, okay, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, αν έχω και αν θυμάμαι σωστά, είναι Jamiroquai, Deeper Underground. Humans have gone.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάρης Κουτουλογέννης πλέον δεν άντεξε αυτήν την εκπομπή και έφυγε. Και μου φέραν άλλον. Μου έφεραν τον Νίκο Φραδέλο, ο οποίος από ό,τι βλέπω δεν θα αντέξει μέχρι τις 6. Τόσο κακή εκπομπή κάνω σήμερα. Okay. Το δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν στα 50 του χρόνια, στους 103,7, ειδικό πρόγραμμα με καλεσμένους όπως ο 267 Μιχάλης Σαωσόπουλος, που σας θυμίζουμε ή σε όσους δεν ξέρουν ή δεν θυμούνται, τους λέμε πράγματα που κάναμε τότε, τη χρυσή εποχή του δεύτερου προγράμματος. Σας έλεγα λοιπόν, προηγουμένως κάτι είπα για έναν διαγωνισμό που έκανα με τα κοχύλια. Πράγματι λοιπόν ήταν την πρώτη χρονιά, το τέλος, το καλοκαίρι της πρώτης χρονιάς. Τι να κάνω. Και είπα ότι εσείς τώρα που θα πάτε για εξοχή, μαζέψτε κοχύλια και όταν επιστρέψετε στείλτε τα μου. Έδωσα τη διεύθυνση της ΕΡΤ στο δεύτερο πρόγραμμα κτλ. Και το καλύτερο κοχύλι, ξέρω εγώ, θα κερδίσει 10 δίσκους. Κόλαση. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή μου τηλεφώνησαν από το γραφείο της Σοφίας Μιχαλίτση. Πόσες φορές την έχω πει τη Σοφία, αλλά και λίγες τη λέω. Και μου λένε, Μιχαλή, φωνάζει. Λέω, ποιος η Σοφία? Λέω, γιατί, τι έκανα? Έχει γεμίσει λιτογραφείο με κοχύλια. Ακούτε, σε ένα μάλι τα κουτιά σου από εδώ. Πράγματι λοιπόν, ήρθα την επόμενη μέρα. Μπαίνω μέσα, βλέπω ένα γραφείο γεμάτο. Μα γεμάτο. Εντάξει, τι. Το αυτοκίνητο μου δεν χωράγανε. Βάσει περιπτώσει, φώναξε ένα φίλο που είχε ένα φορτηγάκι. Φορτώσαμε τα κοχύλια. Εκπληκτικά κοχύλια. Κάποια από αυτά τα κράτησα. Ήταν κάτι εκπληκτικά πράγματα. Και βεβαίω κάποιο κέρδισε. Δεν θυμάμαι τι. 10 δίσκους έδινε, κάτι τέτοιο. Και τώρα θυμήθηκα και έναν άλλο διαγωνισμό που έκανα την επόμενη χρονιά και που ζήταγα κάρτες από το μέρος που πηγαίνετε και ποια θα ήταν η ωραίτερη κάρτα, και πάλι εκεί ήρθαν χιλιάδες στην κυριολεξία κάρτες. Αλλά το μεγάλο σοκ ήταν κάποια πρωτοχρονιά. Θα σας το πω τώρα, όχι, θα κάνω το εξής. Θα βάλω το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος. Βρήκαμε Genesis, αγόρι μου, λειτουργούμε απίστευτα. Πάμε λοιπόν ένα τραγούδι των Genesis που ο τίτλος το έχει να κάνει πολύ με Ελλάδα. Land of Confusion. Γιατί έχω και ακροατές στο τηλέφωνο και δεν θέλω να τους κάνω να περιμένουν. Πριν όμως περάσω στους ακροατές, θα σας πω λοιπόν ο χαμός ο μεγάλος και το σοκ πότε έγινε. Είναι η πρώτη χρονιά και είναι παραμονή, η παραμονή η ανήμερα πρωτοχρονιάς, νομίζω, ναι. Συνηθισμένος όλα τα χρόνια εγώ με τον πειρατικό σταθμό, που δεν είχα δοκιμάσει και τη δύναμη του ραδιοφώνου μου, δηλαδή εννοώ του σταθμού μου τότε και γενικά τη δική μου παρουσία. Χαζό παιδί, χαρά γεμάτο ήμουνα. Και συνεχίζω εδώ που τα λέμε. Το έλεπα όλο αυτό σαν παιχνίδι. Κάποια στιγμή λοιπόν σκέφτηκα την προηγούμενη μέρα, λέω, θα κάνω το εξής. Θα πάρω δύο βασιλόπιτες και δύο-τρεις σαμπάνιες, θα πάω στο στούντιο και θα βγω και θα πω κάποια στιγμή, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τον κεράσουμε σαμπάνια κτλ. Πράγματι λοιπόν, βγαίνω 11 και 4, λέω, και ξέρετε, όσοι μας ακούτε, υπάρχουν εδώ και πίτες, βασιλόπιτες, υπάρχουν και σαμπάνιες, παρακαλώ ελάτε. Περνάει κάνα μισάωρο και χτυπάει τηλέφωνο στον ηχολήπτη από κάτω από την πόρτα, την είσοδο. Ποιος είναι ο Τσαουσόπουλος? Λέει, αλλά κάτι σε θέλουν. Πάω λοιπόν. Λέει, εσύ ο Τσαουσόπουλος? Λέω, ναι, στο τηλέφωνο όλα αυτά. Λέει, αγόρι μου, έχεις πάρει καμιά άδεια που έχουν μαζευτεί εδώ πέρα 2.000 άτομα? Του λέω, τι είπατε? Μου λέει, και από πού πήρες άδεια? Με ψάρωσε ο φύλακας του κάτω. Του λέω, σε παρακαλώ, δεν είπα αυτό. Μου λέει, αγόρι μου, πρέπει να πάρεις άδεια για να κάνεις τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, βάζω δίσκο. Ήταν τότε που η εκπομπή ήταν 11 με 12 και που έβγαινα και μία με μία και μισή μετά. Με ξαναβγάζανε μετά από λίγη ώρα. Κατεβαίνω λοιπόν κάτω. Στα σκαλιά και μάλιστα όχι από τα σαστέρια για να μην εμφανιστώ. Και κοιτάω λοιπόν, ρίχνω μια ματιά από ψηλά και βλέπω γεμάτο όλο το φουαγέ μπροστά και
κόσμος να έρχεται συνεχώς. Όπου τους λέγανε ότι ξέρετε κάτι, απαγορεύεται, κακό σας το είπε να έρθετε και δεν πάμπετε στην ΕΡΤ, κρατικό κτλ. Εντάξει, ο κόσμος επειδή αγάπαγε προφανώς πάρα πολύ και το πρόγραμμα και την εκπομπή, λέγανε να έρθει ο ίδιος να μας το πει και αν μας πει ο ίδιος, τότε φεύγουμε. Ήρθε και μία κλούβα. Ναι, μία κλούβα αστυνομική. Στη μία ώρα είχαν μαζευτεί 3.000 άτομα. Ήταν ένα απίστευτο πράγμα. Εντάξει, άρχισα να σκέφτομαι. Λέω, πάει, έχασα την εκπομπή. Πλέον, σαν πειρατής που ήμουν, είμαι γνωστός, έχω επώνυμο, με ξέρουν ποιος είμαι. Δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στα πειρατικά χρόνια. Άρχισα λοιπόν να βλέπω όλη την καταστροφή απάνω μου. Κατέβηκα λοιπόν κάτω. Ζήτησα συγγνώμη από όλους. Λέω, ξέρετε κάτι, με το πειρατικό μου μυαλό κτλ. Έπρεπε να ζητήσω άδεια, ζητώ συγγνώμη κτλ. Όλοι χειροκρότησαν. Μιχάλη, δεν πειράζει. Χρόνια πολλά. Είχαν φέρει δώρα, έγινε κόλαση. Είχαν έρθει οικογένειες με παιδιά. Φοβόμουν περισσότερο να μην νομίσει το άτομο, η Σοφία, ότι ήθελα να κάνω κάποια, ξέρω εγώ, επίδειξη δυνάμεις. Λέω, πάει, θα τρελαθώ. Εν πάση περιπτώσει, το προσπεράσαμε. Μου είπε ο Μιχάλη να προσέχεις άλλη φορά. Μου μίλησε πολύ γλυκά. Και έκτοτε, εγώ τουλάχιστον ψυχικά, ήρθα ακόμα πιο κοντά της. Στο τηλέφωνο, ποιος? Δεν είμαι Κωνσταντίνος. Okay. Είμαι Αλέξανδρος. Ωραία, Αλέξανδρε. Λοιπόν, και εγώ έτσι παλιός ακροατής, αρκετά παλιός, μια γη με 44 περίπου. Είσαι μεγάλο. Θυμάμαι, ναι, τους πρώτους ερασιτέχνες, το 40 που έδινε τότε τις συχνότητες και διάφορα τέτοια. Αλλά έχω μπερδευτεί λίγο με τον Caravel SL, όπως τον ήξερα εγώ τότε. Ναι, το Σπύρο. Μπράβο. Όπου εγώ άκουγα τις εκπομπές αυτές γύρω στο 72-73. Πάρα πολύ σωστά. Ναι, ο προηγούμενος ακροατής είπε ότι ήταν 36, πόσο 6 χρονών της άκουγε. Πού να ξέρω ότι, να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι εγώ ο Caravel SL. Ναι, ελάμβανες μέρος όμως. Ναι, πήγαινα εκεί ως κομπάρσος. Εκείνους τους μεγάλους χαμούς που γινόντουσαν, που εκατομμύρια άνθρωποι φωνάζανε, δηλαδή τέτοια ζωντάνια δεν νομίζω ότι θα ξαναβγεί ποτέ σε ένα σταθμό. Έχεις δίκιο. Όπου έχω ηχογραφημένο λοιπόν, τους έχω ηχογραφημένο, όπου ως medium προβλέπεις το μέλλον. Μέσα από μια μπουκάλα κοκακόλας. Σουτ. Για να δούμε, λέει, μάλιστα είχες πει ποιος θα πάρει πρωτάθλημα φέτος. Ολυμπιακό θα τα βγάλει. Ξαφνικά φωνάζεις κοκκίνηση μπουκάλα και έγινε από πίσω ο χαμός. Ξύλο έπεφτε. Μάλιστα. Ωραία χρόνια πάντως. Σε ευχαριστώ που μου τα θύμισες. Θα ξαναβγούνε. Και ελπίζω... Okay. Θα παίξουμε το επόμενο τραγούδι για σένα. Έγινε, ευχαριστώ. Για εντάξει. Άντε να σας κάνω και τη χάρη να σας πω τον τίτλο. Είναι Tina Turner με το Steamy Windows. Η Tina Turner, Steamy Windows. Έχουμε τηλεφωνήματα γι' αυτό. Τι να κάνω, δεν αφήνω τα τραγούδια να παίξουν. Πριν περάσω στο τηλέφωνο, να πω ότι από τις καλές στιγμές που εγώ θεωρούσα τις εκπομπές αυτής που έκανα τότε, ήταν συνεντεύξεις που είχα πάρει ζωντανές μάλιστα, τηλεφωνικές, Βουτιουκλάκη, Ντενίση, Λάσκαρη, Βουτσάς, Μουστάκας και άλλους που πιθανότατα τα ξεχνάω. Επίσης, κάποια στιγμή στο τέλος της πρώτης χρονιάς των εκπομπών μου, τέλος του 83 δηλαδή. Εκεί άρχισα να νιώθω πραγματικά την επιτυχία που είχε εκπομπή, άρχισα να την εισπράττω. Εκτός το ότι είχαν αρχίσει να με φωτογραφίζουν κιόλας και να γίνομαι και ψιλογνωστός σαν φάτσα. Όταν έκανα τα γκάλοπ και έδινα ένα τηλέφωνο, 60 κάτι ήταν, θυμάμαι,
ήταν ένας αριθμός. Ένας αριθμός και μόνον. Τηλεφωνούσες, βούιζες συνεχώς, όποιος ήταν τυχερός έπαιρνα την πρώτη γραμμή, έκλεινα ξανά τη δεύτερη κτλ. Θυμάμαι ότι τηλεφωνούσαν τις Κυριακές οι δημοσιογράφοι από το τμήμα το δημοσιογραφικό εδώ της ΕΡΤ και μου λέγανε: μα τι κάνεις εκεί πέρα, δίνεις λάθος τηλέφωνο. Λέω: παιδιά, αυτό τηλέφωνο δίνω. Μια-δύο Κυριακές, την τρίτη Κυριακή, μιλήσαμε τεχνικό και λέει: ξέρεις τι γίνεται, επειδή τηλεφωνούν προφανώς πολλές χιλιάδες, γίνεται λέει διαπίδηση στο κέντρο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά έτσι μου πάνε. Μου λέει: εσύ ηρέμησε, εσύ καλά δίνεις το τηλέφωνο, το ότι χτυπάνε και άλλα 15 νούμερα πλησίων, είναι μου λέει γιατί κομπλάρει το κέντρο. Εκεί άρχισα να προσέχω και εγώ πιο πολύ. Δεν θα προσέξω όμως με τον επόμενο, ποιος είναι. Γεια σου Χρήστο, τι κάνεις. Γεια χαρά. Από πού είσαι, από πού μας τηλεφωνείς, από πού μας ακούς. Τώρα είμαι στην Αθήνα, σας άκουγα τότε από την Καλαμάτα. Α, ναι βέβαια, ήταν βγαίναμε σε δίκτυο. Άκουγες όλη την εκπομπή ή άκουγες το μία με μία και μισή. Όχι, τότε υπήρχε ένα μεταδότη στα FM του δεύτερου προγράμματος. Και έτσι ακούγαμε όλο το δεύτερο πρόγραμμα συνεχώς. Κατάλαβα. Άρα είχατε πολύ καλό ραδιόφωνο εκεί να ακούτε. Πάντως δεν λέγαμε αυτό που λένε τώρα, ξέρεις μερικοί. Α, σας άκουγα και έχω μεγαλώσει μαζί σας. Έχεις κάνει και μία εκπομπή μαζί με τον Γιάννη τον Πετρίδη λέγοντας για τα Όσκαρ. Α, ναι. Υπάρχει αυτή η εκπομπή και ναι, δεν θα την ακόμη σε μια ταινία. Καλό θα είναι να μην τις πετάξεις. Δεν ξέρω βέβαια πού θα σε βρούμε. Δεν αφήνεις τηλέφωνο. Αφήνει τηλέφωνο τώρα μέσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει όμως αυτή η κασέτα και τώρα εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα. Αν υπάρχει, θα σε βρω και θα στη δώσω. Από καιρό σε καιρό διάφοροι μου τηλεφωνούν και στα άλλα ραδιόφωνα που εργάζομαι και τα λοιπά και μου λένε για τέτοιου είδους κασέτες. Είμαι τώρα στην Αθήνα. Δεν είμαι πολύ των αναμνήσεων. Μελαγχολώ με αυτά. Ούτε εγώ, αλλά τις γράφω και δεν τις ακούω σχεδόν ποτέ. Να σου πω και κάτι. Πόσα χρόνια κάνω ραδιόφωνο, μην το πεις, εγώ ξέρω. Πολλά. Ναι. Και τηλεόραση έχω κάνει αρκετή. Δεν υπάρχει ούτε μία εκπομπή μου στη τσέπη μου, στο σπίτι μου, που να έχω. Ούτε μία. Και αυτό γιατί πίστευα και πιστεύω ακόμα ότι το πες, έγινε, έφυγε, τέλος. Πας για επόμενο, την επόμενη μέρα για άλλο, για άλλο, για άλλο. Βέβαια κάποιες φορές ναι, λες αχ, μου θυμίσεις την εκπομπή με τον Γιάννη Φερρυπίν, θα ήθελα να την είχα. Αλλά είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να κρατάει αρχείο, γιατί αν ακούσεις δεν θα σου αρέσεις, είναι δεδομένο αυτό. Πάντως μας αρέσει τα τραγούδια της εποχής εκείνης. Okay, θα βάλουμε ένα τραγούδι τώρα το οποίο δεν είναι εκείνης εποχής, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θυμάμαι τι εποχή είναι αυτό, για βάλε να το ακούσουμε. Χαιρετώ. Bye. Μάλιστα, ακούσαμε London Beat, I've Been Thinking About You. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα που γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Είναι ο 267 ή αλλιώς Μιχάλης Σαουσόπουλος. Εκτάκτος σήμερα, 5 με 6. Ελπίζω στα επόμενα 50 χρόνια να με ξανακαλέσουν. Χιούμορ. Στους 103,7 στα FM έχω ένα τηλεφώνημα, παρακαλώ. Έχετε κατασυγκινήσει αυτό. Και μία γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, γιατί άρχισα να πιστεύω ότι πάει, δεν συγκινώ πια. Καλησπέρα, τι κάνετε. Μας φέρατε πολλά χρόνια πίσω. Όχι πολλά, καλή λίγα είναι. Ναι, ναι, λίγα, τι είναι. Σε παρακαλώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, okay. Στους νεανικούς μας έρωτες. Ναι. Στους τόσο ωραίους. Ναι. Όταν είχαμε το τρανζίστορ στη Σοφίτα εκεί και προσπαθούσαμε να ακούσουμε το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα, το όνομά σου μπορείς. Ειρήνη. Ειρήνη μου, στη Σοφίτα που ήσουν. Έπαιρνες το τρανζίστορ, αλλά είμαι σίγουρος ότι έκανες καμάκι με τον απέναντι. Κάτι τέτοιο. Έτσι. Μα το ακούω από τη φωνή. Κάτι τέτοιο. Είναι σεξι η φωνή. Όχι, όχι, δεν είναι σεξι, είναι τσιλιμπουρδιάρικη. Ούτε αυτό είναι.
ακούσει αυτό. Είναι γεμάτη αγάπη για το ξέρω, το ξέρω. Για όλη την προσπάθεια που κάνατε. Σας ευχαριστώ από καρδιά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι ότι πιο συγκινητικό. Πολλά άτομα έχουν συνεργαστεί για να έρθει αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ναι, βεβαίως. Πάρα πολύ. Το χαιρόμαστε τώρα μετά 50 χρόνια. Mm-hmm. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια μας. Γεια χαρά. Έχουμε και άλλη γραμμή. Πάμε γρήγορα γιατί πρέπει να πω και κάτι κακό. Κάτι που με στεναχώρησε. Δεν πρέπει να το πω. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι στη γραμμή. Παρακαλώ, ποιος. Ναι. Εγώ. Ναι, εσύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς σε λένε. Χαρακτήρια. Έχω ένα πολλά για εσάς και το εκπομπή. Το όνομά σου θα μου πεις. Γιάννης. Γιάννη, από πού τηλεφωνείς? Από Αθήνα, Πολυκαρδίτο. Μάλιστα. Είμαι Έλληνα της Διασποράς. Είμαι εδώ 18 χρόνια. Μακάρι να ήμουν και πιο παλιά να άκουγα τις εκπομπές σας. Αλλά μόνο το παράδειγμα τώρα που κάνετε είναι κάτι διαφορετικό. Πάντα έχω στη μνήμη του ραδιοφώνου και στο αυτοκίνητο και στο σπίτι δεύτερο πρόγραμμα και τρίτο πρόγραμμα πάντα. Πάρα πολύ καλά. Μόνο αυτά ακούω. Πολύ καλά κάνεις και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά και πάντα συνεχίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Λοιπόν, μα θα μου πείτε, Μιχάλη, όλα καλά. Ναι, όλα καλά. Μα όλα καλά. Εκτός από κάτι που συνέβη και κατά κάποιο τρόπο με στεναχώρησε. Εγώ σαν Μιχάλης, αυτό το είχα σαν χόμπι. Ήμουν πειρατής όπως σας είπα ή όπως ίσως κάποια που σας ξέρετε. Με φώναξαν στην ΕΡΤ, έκανα κάποιες εκπομπές, έκατσα 2 χρόνια. Είχα άλλη δουλειά. Είχα την κανονική μου δουλειά σαν άνθρωπος που δούλευα και έβγαζα τα προστοζήν. Και τα οποία ήταν πολύ καλά. Κάποια στιγμή, να σας πω πόσα έπαιρνα εγώ για κάθε εκπομπή, κάθε Κυριακή. Έπαιρνα 6.150 δραχμές. Δηλαδή σημερινά χρήματα, ξέρω εγώ, πείτε 20.000, ξέρω κάπως έτσι πρέπει να είναι, 25. Δηλαδή τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό ερχόμουν εδώ. Κάποια στιγμή λοιπόν προέκυψε η πιθανότητα μετά από διαγωνισμό κάποιοι από τους έκτακτους παραγωγούς όπως ήμασταν εμείς, οι εξωτερικοί συνεργάτες, να μπουν στο δεύτερο πρόγραμμα στην ΕΡΤ, να μπουν μόνιμα και να αναλάβουν μεγαλύτερες πρωτοβουλίες κτλ. Στήθηκε μια επιτροπή, δεν θα πω τα ονόματα, θα πω και θα ξεκαθαρίσω ότι δεν ήταν η Σοφία Μιχαλίτση μέσα σε αυτό. Και με εξέτασαν για κάποιο δεκάλεπτο και βγάλαν απόφαση ότι δεν κάνω για το ραδιόφωνο. Δεν κάνεις για το ραδιόφωνο. Μετά από λίγο έφυγα. Έκτοτε έτσισα το ραδιόφωνο του Αντένα ως διευθυντής προγράμματος και άλλα 2-3 ραδιόφωνα. Τώρα είμαι γενικός διευθυντής σε ένα άλλο ραδιόφωνο και ακόμα δεν ξέρω αν κάνω για ραδιόφωνο. Στην Επιτροπή αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Επειδή ο χρόνος πλησίασε προς το τέλος του, θα αφήσω το τραγούδι να παίξει μέχρι το τέλος. Και είναι η μοναδική ευκαιρία να σας πω, ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε αυτήν την εκπομπή. Να σας πω ότι καλά κάνετε και ακούτε δεύτερο πρόγραμμα. Καλά κάνετε και θυμόσαστε πώς ήταν το δεύτερο πρόγραμμα και καλά κάνετε που ελπίζετε σε ένα ακόμα καλύτερο δεύτερο πρόγραμμα. Το δεύτερο πρόγραμμα που γιορτάζει τα 50 του χρόνια στους 103,7 στα FM ήταν ο 267 ή αλλιώς Μιχάλης Σαουσόπουλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματα. Ευχαριστώ όσους ξέχασα να ευχαριστήσω, όσους ξέχασα να αναφέρω, ήταν και είναι πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, ευχαριστώ.
γίνω εγώ το αίσθημά σου και το πρόγραμμά σου. Βάλε το δεύτερο. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. 50 χρόνια.